καραντίνα, όπως γνωρίζετε, από χθες το βράδυ και για 10 ημέρες μέχρι τις 12.00 στις 9 η ώρα το βράδυ. Από τη μονάδα πριν από την καραντίνα τηρούνται όλα τα μέτρα, οι οδηγίες, οι εγκύκλοι και η κείμενη νομοθεσία, όπως την υποδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς. Έχουν εντοπιστεί κάποια θετικά κρούσματα, όλα συμπτωματικά. Με επιμέλεια της ίδιας της μονάδας έχει ειδοποιηθεί ο ΕΟΔΗ και επίσης πρώτης ειδοποίησης του ΕΟΔΗ έχουν γίνει εξίσου με επιμέλεια της μονάδας 3 φορές διαγνωστικά τεστ ιδιωτικά. Διευκρινίστε μας κάτι, ο ΕΟΔΗ ήρθε μόνος στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων. Βέβαια, ή τον ενημερώσατε εσείς να έρθει? Είχαμε ενημερώσει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο πιθανό κρούσμα, το οποίο όμως είχε διακομιστεί ήδη. Και οργανώσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο, γιατί από τη Δευτέρα ξεκίνησε δειγματοληπτική έλεγχη σε όλα τα γυροκομεία. Έτσι ήρθε λοιπόν η σειρά μας μαζί με την Περιφέρεια και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας να έρθουν να κάνουν δειγματοληπτικούς έλεγχους σε όλο το κτίριο. Το κρούσμα που είχατε ως ύποπτο, τι εμφάνισε συμπτώματα και πώς άλλα, άλλα συμπτώματα ήταν ο λόγος που έπρεπε να διακομιστεί. Για άλλο λόγο θα διακομιζόταν ο άνθρωπος ούτως ή άλλως. Απλά η κλινική του εικόνα δεν άρεσε, δεν ήταν αυτή που θεωρούσαν οι νοσηλευτές και για λόγους ηθικής και τέλος πάντων αισθήματος του καθήκοντος ενημέρωσαν για πάνω ενδεχόμενο, γιατί πια φοβάσαι και τη σκιά σου. Πότε για την κυρία Παρασκευή? Ποιο? Πότε ενημερώσατε για το συγκεκριμένο φούρτιο που προσθέτει? Την Παρασκευή. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε όλους τους φιλοξενούμενους? Άπαντες. Και πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται και πόσο, σε τι αριθμό είναι το προσωπικό? Περίπου είναι 100 οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό είναι περίπου 45 με 50 άτομα. Κρούσματα σε προσωπικό είχαμε? Είχαμε ένα κρούσμα σε προσωπικό, το οποίο έχει κάνει 3 τεστ, εκ των οποίων τα 2 πρώτα βγήκαν αρνητικά και το 3ο βγήκε θετικό. Ξέρετε, δημιουργείται μια απορία. Ενώ, όπως μας λέτε, έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υψηλός. Είναι αυτός που είναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Το θέμα είναι ότι τα κρούσματα ήταν περιορισμένα σε ένα μέρος μιας πτέρυγας. Δεν ήταν εξαπλωμένα σε όλο το κτίριο. Ήταν πολύ περιορισμένα σε μία πτέρυγα. Σε... Την πτέρυγα που υπήρχε το αρχικό κρούσμα. Ακριβώς, ακριβώς. Θα ρωτήσω κάτι. Το κρούσμα το πρώτο, ο μέρος αυτός που έχει το κυκλικό, πόσες μέρες πριν είχε παρουσιάσει? Όχι, δεν είχε καμία διαθεσία. Καμία διαθεσία. Πότε καταλάβατε ότι χρειάζονταν να την ίδια ημέρα που παρουσίασε, όταν ένας ασθενής παρουσιάζει κάποια συμπτώματα εγκεφαλικού, όπως και να έχει μονάδα τώρα λόγω των μέτρων που υπάρχουν και της πανδημίας, πάντα ενημερώνει τον ΕΟΔΗ. Δεν έκανε κάτι τώρα διαφορετικά. Και τους προηγούμενους μήνες, αν υπήρχε κάτι, κάποιο κρούσμα, κάποιο... Άρα την Παρασκευή εσείς εντοπίσατε ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο συγκεκριμένως? Εμείς κάθε μέρα εξετάζονται οι φιλοξενούμενοι, αν κάποιος χρειάζεται να μεταφερθεί για κάποιο λόγο, ενημερώνουμε το ΕΚΑΒ να έρθει να τον πάρει. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό ενημερώνουμε και τον ΕΟΔΗ πάντα για να είμαστε σωστά και θετικά. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή ήρθαν και από τον ΕΟΔΗ. Όχι, από τον ΕΟΔΗ ήρθαν την Τρίτη. Άρα υπήρχε ένα διάστημα 4 ημερών που ο άνθρωπος αυτός έμεινε στο Όχι, δεν έμεινε. Έφυγε την Παρασκευή. Έχει ήδη διακομιστεί. Αλλά δεν και την καραντίνα, κυρία Παρασταντίου, ότι... Οι συγγενείς έχουν ενημερωθεί άπαντες, είτε τηλεφωνικώς είτε με email, ανάλογα με το πόσο ο καθένας τους έχει επιλέξει ότι θέλει να ενημερώνεται. Όλοι οι συγγενείς, δηλαδή τα τέκνα, οι σύζυγοι, όσοι ζουν, όποιοι έχουν δηλωθεί ότι είναι οι άμεσοι συγγενείς, έχουν ενημερωθεί από την επιχείρηση. Έρχονται εδώ, θέλουν να επικοινωνήσουν. Παίρνουν πολλά τηλέφωνα. Κάποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν, όχι διαζώσεις προφανώς, από απόσταση. Μια ερώτηση τελευταία. Από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη που ήρθε ο ΕΟΔΗ, εσείς δεν ξέρατε ότι υπάρχουν πιθανά κρούσματα και τι γίνει μετάδοση? Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε τα τεστ και ήμασταν ιδιωτικά και ήμασταν σε αναμονή να βγουν τα αποτελέσματα από τα ιδιωτικά. Ναι, αλλά ο ΕΟΔΗ ήρθε αφού είχαν βγει τα αποτελέσματα. Ήρθε την Τρίτη το πρωί. Με 3 μέρες καθυστέρηση. Όχι, δεν είχαν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Συνέπεσαν η επίσκεψη του ΕΟΔΗ με τα πρώτα κρούσματα. Συγγνώμη, το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε δηλαδή από ιδιωτική. Από ιδιωτικό εντοπισμό ή από τον έλεγχο του ΕΟΔΗ? Το λαϊκό εντοπίστηκε. Από τον έλεγχο του μεταφορά του ασθενείου. Από τον έλεγχο που μας λέτε εσείς. Ήταν ασθενής. Ήταν ασθενής. Είχε φύγει από εδώ.